Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εμάς και σε εσάς που είστε εδώ ακόμη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από το πρωί, είμαι εδώ, φαντάζομαι και εσείς. Θα προσπαθήσω να μιλήσω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Και να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Το φύλλο της ψυχοθεραπείας». Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Φύλλο και ψυχοθεραπεία». Και σκέφτηκα μια από άλλες συνάδελφες που θα μιλήσουν για τα θέματα του φύλλου μέσα στην ψυχοθεραπεία. Σκέφτηκα εγώ αν η ίδια η ψυχοθεραπεία, και όπως το λέω δεν διατυπώνεται βέβαια καλά, αλλά αν η ψυχοθεραπεία έχει φύλλο. Και αν έχει φύλλο, ποιο είναι αυτό. Η αρχή της σκέψης μου ήταν, όταν άρχισα να σκέφτομαι για την ψυχοθεραπεία, θα σας πω και κάποια ονόματα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Φρόιντ, Γιούνγκ, Άντλερ, Ράιν, Λακάν, Παυλόφ, Βότσον, Σκίνερ, Έλις, Μπέκ, Πέρς, Ρότζερς, Μορένο, Γιάσπερς, Μπίντσβαγκερ, Μπος, Γιάλα. Όλα αυτά τα ονόματα που είπα είναι άντρες και είναι άντρες οι οποίοι έχουν ιδρύσει ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, τις οποίες ακολουθούν και μέχρι σήμερα. Προσπάθησα να βρω και μία γυναίκα ανάμεσά τους. Βασικά υπάρχει μόνο η Μέλανι Κλάιν, αλλά και αυτή εντάξει ανήκει στη μεγάλη ψυχαναλυτική οικογένεια. Και ίσως, δεν ξέρω, και μερικές άλλες που μπορεί να αγνώ. Αλλά αυτό ήταν που με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι για το φύλλο της ψυχοθεραπείας. Και ένας προβληματισμός που γεννήθηκε από αυτό, τι σημαίνει ακόμη και σήμερα να δουλεύουμε με προσεγγίσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί από άντρες. Τι σημαίνει για έναν άντρα θεραπευτή αυτό σήμερα, αλλά τι μπορεί να σημαίνει και για μια γυναίκα θεραπεύτρια. Σε πολλά επίπεδα. Αυτό όμως ήταν το ξεκίνημα της που άρχισε να ξεδιλύγεται το θέμα και το ερώτημα μέσα μου αν η ψυχοθεραπεία έχει φύλλο. Μέχρι τη δεκαετία του 60, δηλαδή, αν δει κανείς το θέμα λίγο ιστορικά, μέχρι εκείνη τη δεκαετία τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, το φύλλο, η ψυχοθεραπεία έχει φύλλο και αυτό είναι αντρικό. Γιατί οι άντρες κυριαρχούν στον χώρο της ψυχοθεραπείας σε θεωρητικό επίπεδο, επιστημονικό, στα πανεπιστήμια και ως θεραπευτές. Από τη δεκαετία του 60 και μετά τα πράγματα αλλάζουν, φτάνουν στις μέρες μας, που τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αυτό που θέσω εγώ ίδιο στον εαυτό μου, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Για να ξαναγυρίσω όμως πίσω, σε αυτό που είπα για το φύλλο της ψυχοθεραπείας και ότι είναι μέχρι τη δεκαετία κυρίως αντρικό, ένα άλλο στοιχείο που με βοήθησε σε αυτό είναι γύρισα πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, το 88 που σπούδαζα ακόμη στη Γερμανία και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο αρκετά σημαντικό εκείνη την εποχή από έναν Γερμανό θεωρητικό με το τίτλο «Ορφέας και Ευρυδίκη», το «και» στον τίτλο του βιβλίου διαγεγραμμένο, από κάτω το βιβλίο των Βασιλιάδων. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πάνω από 1000 σελίδες, ένα αρκετά με μεταμοντέρνο τρόπο βιβλίο που έχει τα πάντα μέσα, από μουσική μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ο συγκεκριμένος θεωρητικός προσπαθεί να αποδείξει ότι στο δυτικό πολιτισμό η επαρχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας βρίσκεται στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, η γυναίκα πρέπει να θυσιαστεί για να μπορέσει να δημιουργήσει ο άντρας. Η θυσία της γυναίκας οδηγεί στην καλλιτεχνική δημιουργία που είναι πάντα από έναν άντρα. Το εξετάζει από όλες τις πλευρές, σε όλους τους τομείς της τέχνης, από την αρχή Ελλάδα μέχρι σήμερα, και η γυναίκα πρέπει να θυσιαστεί όπως επιμένει ο ίδιος, όχι μεταφορικά και κυριολεκτικά πολλές φορές. Θα σας διαβάσω κυριολεκτικά. Δεν μ' αρέσει να διαβάζω, αλλά τα ξεχνάω μερικές φορές. Γράφει κάποια στιγμή
ότι η γυναίκα, ακόμη και ή κυρίως αν πρόκειται για ερωτική ή για προσωπική σχέση ανάμεσα στους δύο, θυσιάζεται και εργαλειοποιείται από τον άντρα καλλιτέχνη, δημιουργό, και λειτουργεί εξ εξής ως μέσο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας με τη μορφή της μούσας, της τραγουδίστριας, της ηθοποιού, της γραμματέως ή και της βοηθού. Και σε κάποιο σημείο στο βιβλίο του γράφει ότι στον 20ο αιώνα ο Ορφέας ήταν πολύ συχνά γιατρός, αναφερόμενος στον Φρόιντ. Και αυτό βέβαια μου έδωσε το ερέθισμα να ξεκινήσω αυτή τη σκέψη και αυτή την ομιλία σήμερα, όπου μπορούμε να δούμε πώς επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο ή θα μπορούσε κάποιος να δει πώς επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο, πώς η γυναίκα θυσιάζεται για να δημιουργηθεί η ψυχανάλυση και κατ' επέκταση κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Αν δούμε την πρώτη γνωστή αναφορά σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία, τον Φρόιντ και την πελάτησά του την Άννα Ο, τη γνωστή Άννα που έχει μείνει στην ιστορία της ψυχανάλυσης. Έχουμε από τη μία πλευρά έναν γιατρό, έναν άντρα, έναν γιατρό, έναν ειδικό, έναν επιστήμονα, ο οποίος ακούει, και μία γυναίκα η οποία μιλάει. Λέει τα προβλήματά της ή ότι τέλος πάντων την αφορά. Και ο άντρας, ο γιατρός, ακούει, ερμηνεύει, αναλύει και θεραπεύει. Μόλις τελειώνει η θεραπεία, η γυναίκα επιστρέφει στη σιωπή. Ενώ ο άντρας, ο Φρόιντ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και άλλοι, αρχίζουν να θεωρητικοποιούν. Αρχίζουν να φτιάχνουν προσεγγίσεις και θεωρίες πάνω σε αυτό που υπόθηκε. Όχι από τους ίδιους, αλλά από τη γυναίκα τη συγκεκριμένη. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει σαν ένα αρχιτυπικό μοτίβο του πώς δημιουργήθηκαν οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Μπορεί να είναι ακραίο αυτό που λέω και μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά το βλέπω σαν ένα, όπως σας το είπα, ένα αρχιτυπικό μοτίβο. Το σημαντικό είναι βέβαια μετά ότι στις θεωρίες οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι απρόσωπες. Υποκείμενο, εαυτός, προσωπικότητα, ισχύει για όλους τους ανθρώπους, αλλά η απαρχή τους έχει γίνει κάπου αλλού. Βέβαια, συμφωνώ, νομίζω ότι υπάρχει και μία αναλογία σε αυτό που είπε η ομιλήτρια αυτή, ότι αυτό που λέγεται στη θεραπεία και αυτό που μεταφέρεται αργότερα δεν είναι ακριβώς η γυναικεία οπτική, αλλά είναι το άκουσμα του άντρα. Δηλαδή το ότι έχει ακούσει ο άντρας μέσα από τη γυναίκα, δεν είναι αμυγός κάτι. Η γυναικεία βαθιά, η γυναικεία αλήθεια ή η γυναικεία υποκειμενικότητα. Αυτό λοιπόν το οποίο, όπως το ονομάζω εγώ έτσι, ένα αρχιτυπικό μοτίβο, μπορεί κανείς να το δει μέχρι τη δεκαετία του 60, τουλάχιστον εγώ το βλέπω ή θέλω να το βλέπω έτσι, μου φαίνεται καθαρό. Τώρα, τη δεκαετία του 60 και κυρίως τη δεκαετία του 70 και μετά, όπως προείπα, αλλάζει λίγο αυτό, γιατί πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο της ψυχοθεραπείας. Όχι μόνο πλέον ως ασθενείς ή ως πελάτησης, αλλά και ως θεωρητικοί, ως ακαδημαϊκοί, ως καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις εξουσίας. Αλλά το ερώτημα που γεννιέται είναι πώς και τι, δηλαδή με ποια μοντέλα δουλεύουν είτε θεραπευτικά στην πράξη είτε θεωρητικά στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι που είπα ήδη πριν, ότι συνήθως αναρωτιέμαι μάλλον, να μην πω, δεν είναι θέση αυτό, είναι ερώτηση. Μήπως αναπαράγεται μια γνώση η οποία είναι η ανδρική ματιά πάνω στη γυναίκα. Είναι σαν ερώτημα. Τα δε τελευταία χρόνια, και με αυτό θα κλείσω, διατυπώνονται και μοντέλα στην ψυχολογία και όχι μόνο στην ψυχοθεραπεία, τα οποία, όπως λέγεται, έχουν όλο και περισσότερο γυναικεία χαρακτηριστικά. Δηλαδή μοντέλα που μιλάμε για τη ρευστότητα, για την πολυπλοκότητα, για την αμοιβαιότητα, για τη σχέση, για το ενδιάμεσο, για τη διυποκειμενικότητα. Αλλά και πάλι αυτά τα μοντέλα από άντρες διατυπώνονται κυρίως. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι η σημερινή εποχή είναι πολύ πιο, είναι διαφορετική από ό,τι ήταν παλιά, αλλά αναρωτιέμαι πόσο στην ουσία μπορεί να έχουμε αλλάξει τα πράγματα
ή μπορεί ακόμη να βρισκόμαστε σε κάτι πιο παλιό, πιο παραδοσιακό και πόσο έχουμε, αναρωτιέμαι, ρώτημαι, πόσο μπορεί να έχουμε ξεφύγει παρόλη την πολυπλοκότητα που υπάρχει στην εποχή μας και που τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά ή άσπρο-μαύρο όπως ήταν παλιότερα. Οπότε για να καταλήξω, εάν λοιπόν έτσι όπως το σκέφτομαι το φύλλο της ψυχοθεραπείας κάποτε ήταν σαφώς ακριβό, τώρα θα σου ένα ερώτημα γιατί δεν ξέρω πώς να το απαντήσω. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, ίσως είναι πιο πολύ προκαταπράγματα σήμερα. Ευχαριστώ.